Λοιπόν, και εμείς τώρα πάμε σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο σχεδιαστή παπουτσιών, τον Δούκα Χατζηδούκα, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Πήγε σε μία εκδήλωση η οποία έγινε για τον καρκίνο του μαστού. Πάντοτε ο αγαπημένος σχεδιαστής βρίσκεται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς ήμασταν εκεί και τον ρωτήσαμε πολλά και μας είπε και για την Ελένη Μενεγάκη. Πάμε να το δούμε. Κύριε Χατζηδούκα, μια ακόμη χρονιά Θεσσαλονίκη, μια συνήθεια που έγινε θεσμός και μια πολύ καλή προσπάθεια από μέρους σας. Και φέτος είναι μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί είμαστε στα 25 χρόνια του Pink Ribbon διεθνώς. Οπότε γιορτάζουμε 25 χρόνια εκστρατείας κατά του καρκίνου του μαστού. Είμαστε και νομίζουμε ποτέ ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη σώζει ζωές. Και ο καρκίνος του μαστού, όταν διαγνωστεί νωρίς, είναι ιάσιμος. Υπήρξε κάποιο γεγονός που σας έκανε να ευαισθητοποιηθείτε περισσότερο σχετικά με την πρόληψη και τον καρκίνο? Θα έλεγα πολλά γεγονότα και από περιβάλλον οικογενειακό και από τηλεόραση, εικόνες. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος όπως εμείς, έχουμε δει μεγάλους stars που έχουν νοσήσει, όπως η Καϊλή Μινόκ. Ποια είναι η σχέση σας με την Ελένη, τι σημαίνει για σας, Ελένη Μενεγάκη? Η Ελένη Μενεγάκη είναι μια πολύ, πολύ καλή μου συνεργάτης. Έχει βοηθήσει τα αρχικά μου βήματα. Θεωρώ ότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος καταρχάς έχει ταλέντο, είναι πολύ όμορφη και πιστεύω ότι η συμβολή της στη δική μου καριέρα ήταν σημαντική. Έχουμε συνεργαστεί με τις παρουσιάσεις στην εκπομπή, με πολύ ωραία εικόνα και πολύ ωραία σοου. Στην εκστρατεία είναι τεράστια συμβολή της και τιμάει όλους μας που είναι κοντά μας. Πώς είδατε φέτος την εκπομπή της? Κοιτάξτε, είμαι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος να κρίνω τηλεοπτικές εκπομπές. Εγώ προσωπικά, ό,τι και να κάνει η Ελένη, μου αρέσει και δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί ούτε είναι ο ρόλος μου και γενικά δεν είναι και η ιδιότητά μου αυτή. Η ιδιότητά μου είναι πολύ ξεκάθαρη και την έχω διατηρήσει από το 2013, από το 2003 μάλλον, σήμερα. Με όριο, οπότε δεν θα σας πω περισσότερα πράγματα γιατί η άποψή μου σας λέω είναι ότι ό,τι βλέπω από την Ελένη, επειδή τη συμπαθώ, την αγαπώ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου δημιουργεί μόνο θετικά vibes. Δεν έχω να σας πω κάτι και θεωρώ απλά ότι όλη αυτή η βαβούρα και τα νούμερα και εκπομπές, θεωρώ ότι είναι όλα πολύ καλά.